κάποιες παραστάσεις που μπορεί να είχαμε συνδυασμό αρχαίας τραγωδίας με κάποια σύγχρονη, σύγχρονο ένα σύγχρονο ζήτημα. Παραστάσεις του κειμένου που όχι μόνο μιλάνε για πραγματικά ζητήματα, αλλά χρησιμοποιούν και τεκμήρια. Αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο που πρέπει να περιλαμβάνει στον ορισμό του διάδρομου του κειμένου, ότι βασίζεται σε πραγματικά τεκμήρια, είτε κειμενικά, είτε οπτικά, είτε ηχογραφημένα και βέβαια στην παρουσία ή σε πραγματικές μαρτυρίες. Αλλά, όπως είπαν και οι συνομιλητές μας, και στην παρουσία πραγματικών ανθρώπων ενίοτε, όπως κάνουν οι ρήμινοι προσωπών ή όπως κάνει ο Ράου ενίοτε, έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Με αυτή την ιδιότητα λοιπόν, και επειδή έρχεται παρακολουθώ πάρα πολύ στενά το είδος. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πρωτοβουλία αυτή του Λυκείου. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με όσα ζητήματα ήδη θέθηκαν και θα μπορούσα επίσης να απαντήσω ή να συζητήσω πάνω σε αυτά, αλλά νομίζω θα είμαι σταμάτη πρώτη γιατί είναι ένα θέμα που με συναρπάζει. Σταματήστε με αν το παρακάνω. Νομίζω είναι καιρό να μιλήσετε κι εσείς. Θα ήθελα όμως να πω για το δίκτυο ότι το θεωρώ σημαντικό, μια σημαντική πρωτοβουλία, γιατί πρώτα απ' όλα δείχνει, αν θέλετε, την στάση, μάλλον την κορύφωση και την ενδυνάμωση μια στάση που ήδη υπάρχει και αυτή την ανάγκη να γίνει πιο συγκεκριμένο αυτό το πράγμα, μαζί με εμάς που το μελετάμε και από τη μεριά των δημιουργών ένα παραπάνω. Υποστασιοποιεί, για να το πω έτσι, αυτή την ανάγκη των δημιουργών να επικοινωνήσουν απευθείας με τον πραγματικό κόσμο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενίοτε με δικά τους λόγια και όχι μέσα από τη διαμεσολάβηση της θεατρικής μυθοπλασίας να μιλήσουν για τον σύγχρονο κόσμο. Δηλαδή, προσωπικά διαισθάνομαι αυτό, μια ανάγκη των δημιουργών για απευθείας επικοινωνία με το κοινό και για τα ζητήματα που και είναι τα αισθήματα που τους απασχολούν σήμερα. Να σημειώσω εδώ ότι το είδος το θεατρικό αυτό εν γνώση πάντα υπάρχει στον κόσμο και διεθνώς, όμως το σημαντικό είναι ότι επανακάμπτει σε περιόδους κρίσης. Εξού και την Ελλάδα δυνάμωσε από το ξέσπασμα της κρίσης και μετά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το πρώτο κύμα ήταν τη δεκαετία του 60, αμέσως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με μέρο του Βάις στη Γερμανία που πραγματευόταν την δίκη των ναζιστών. Από τη δεκαετία του 90 και μετά, και όχι μόνο το 2001, αυτό ισχύει κυρίως για την Αμερική, αλλά το είδος διεθνώς εμφανίζεται από τη δεκαετία του 90 στην Αμερική από τους δίδυμους πύργους και μετά, στην Αγγλία με τον πόλεμο στο Ιράκ και κάποιες παραστάσεις που εξηγούν ή επικρίνουν αν θέλετε την κυβέρνηση για τις κατηγορίες για τα πυρηνικά όπλα στον Χουσέιν κτλ. Στη Λατινική Αμερική, για παράδειγμα στην Αργεντινή, με την κρίση επίσης παρουσιάστηκε αυξημένη παρουσία του θεάτρου ντοκουμέντο και στην Ελλάδα, όπως σας είπα, μέσα από την κρίση. Τα ζητήματα που δείχνουν είναι πάρα πολλά. Θέλω να σημειώσω ότι ένα βασικό ζήτημα είναι το πώς αυτό το θέατρο ισορροπεί ανάμεσα στην ενημερωτικότητα, δηλαδή την πληροφόρηση που παρέχει, γιατί είναι βασική του ιδιότητα, είναι ένα θέατρο χρήσιμο εξορισμού, τι θέλει να είναι, τι θέλει να έχει μια παιδαγωγική αξία, και την αισθητική από την άλλη πλευρά. Να σημειώσω επίσης ότι έχουμε, δεν υπάρχει μόνο ένα είδος θεάτρου πραγματικού, αλλά πάρα πολλές παραλλαγές. Προσωπικά με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και οι υβριδικές παραλλαγές, δηλαδή συνδυασμός μυθοπλασίας διαβαθμισμένος, έτσι μπορεί να είναι από λίγο έως πολύ και πραγματικών γεγονότων. Το ενδιαφέρον είναι επίσης ότι συχνά αυτό το είδος θεάτρου διαρριγνύει τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη σκηνή και το κάνει με πολύ ενδιαφέροντες τρόπους. Να φτάσουμε δηλαδή, αυτό που είπε ο κ. Βασιλίδης πριν, να φτάσουμε από το θέατρο να περάσουμε κυριολεκτικά
κάποια, κάτι που πράγματα έχονται. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μιλάμε για ρεαλισμό, αυτό ίσως πρέπει να τονιστεί, ούτε για νατουραλισμό στη σκηνή. Μιλάμε κυριολεκτικά για την εισβολή του πραγματικού στη σκηνή. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Η αίσθησή μου, παρακολουθώντας αυτό το θέατρο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, πολύ ευχάριστη θέλω να πω, είναι ότι οι δημιουργοί του θέατρου ντοκουμέντου ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Και τα παιδιά που είναι παρόντα εδώ και οι απόντες, πραγματικά νομίζω πως έχουν μια πολύ καλή σκευή θεωρητική, έτσι ώστε να, οι δημιουργίες τους πραγματικά να είναι τεκμηριωμένες και μιλώ και από τη μεριά της τεχνικής.